Συνδημότησες και συνδημότες, φίλες και φίλοι, τιμάμε και φέτος με τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων τη μνήμη της Παναγιάς μας στη Δημοτική Ενότητα Φιλής, εδώ στη Χασιά, στην ιστορική Χασιά που έχει αφοσιωθεί ολόψυχα στη λατρεία της Υπεραγίας Θεοτόκου, με το ιστορικό μοναστήρι της Μονής Χριστών και με τον περικαλή Ιερό Ναό που οι ευσεβείς κάτοικοι έχουν αφιερώσει στην κίνησή της. Στη Φιλή, όπου λιτανεύεται με ευλάβεια εδώ και αιώνες η εικόνα της Μεγάλης Κυράς, όπου ασκεί τα καθήκοντά του με θεία φώτιση και με αγάπη στο εκκλησίασμα ο αγαπητός και σεβαστός σε όλους μας ο Παπαδημήτρης, ο δικός μας άνθρωπος. Παπαδημήτρη, καλώς όρισες στη σημερινή μας εκδήλωση. Φίλες και φίλοι, δεν είναι υπερβολή ότι η συμπαράσταση της Παναγίας βοήθησε τη Φιλή στην ιστορική της διαδρομή. Η χάρη της, μαζί με την εργατικότητα και την αποφασιστικότητα των κατοίκων της, την έχει κάνει μια σύγχρονη πόλη. Έλεγα το πρωί, απονέμοντας ως δήμαρχος του ενοποιημένου πλέον Δήμου Φιλής, τιμητικές διακρίσεις στους ανθρώπους που πρόσφεραν το καλύτερο για τον τόπο τους, ότι οφείλουμε να συνεχίσουμε το έργο τους. Τόνισα, χωρίς να κομπάσω, ότι έχουμε υποχρέωση να τους ξεπεράσουμε, να γίνουμε καλύτεροι από αυτούς, για να κάνουμε τη Φιλή μια πόλη και να πάρει τη θέση που της αξίζει. Να την αναδείξουμε σε προμετωπίδα της αναπτυξιακής προσπάθειας του Δήμου μας. Να την καταστήσουμε τουριστικό προορισμό, γιατί την έχει πρικίσει πλουσιοπάροχα η φύση και η ιστορία. Να αξιοποιήσουμε την δική μας βαριά βιομηχανία, της ψυχαγωγίας και της εστίασης, που με αίμα και υδρότα δημιούργησαν οι συνδημότες μας. Σε αυτό έχουμε εστιάσει την προσπάθειά μας ως διοίκηση του Δήμου με συγκεκριμένα έργα. Δημοπρατήσαμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής το έργο ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φιλής, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, που θα εξασφαλίσει την πρόσβαση σε όλα τα μοναστήρια και σε όλα τα εκκλησάκια του Δήμου με σκοπό την τόνωση του θρησκευτικού τουρισμού. Συνάψαμε σύμβαση για την τουριστική προβολή της Φιλής και στο πλαίσιο της εφαρμογής της προβάλαμε το περασμένο Ιούνιο την παράδοση και την τοπική γαστρονομία μέσα από το κανάλι της Βουλής των Ελλήνων. Δημοπρατήσαμε προγραμματική σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και την υπογράψαμε πριν από μερικές μέρες για την ανάδυση της Φιλής σε πόλη της Δημοκρατίας με αφορμή την κατάλυση του τυραννικού καθεστώτος των 30 τυράννων από το στρατηγό Θρασίβουλο, ορμητήριο του οποίου αποτέλεσε το ιστορικό φρούριο της Φιλής. Αποτυπώσαμε χαρτογραφικά με τη βοήθεια του Τεχνικού Γραφείου του Σάβα Σάβα το αρχαίο φρούριο και προωθούμε τη σύνταξη μελέτης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία για την αποκατάσταση του αρχαίου φρουρίου αλλά και την διευκόλυνση της επισκεφτιμότητας σε αυτό. Υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, την Περιφέρεια Αττικής και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Παναγίας της Χασιάς για την αποκατάσταση του παλαιού Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο οποίος αποτελεί βυζαντινό μνημείο. Παράλληλα, στηρίζουμε την τουριστική υποδομή με ανακατασκευή του ηλεκτροβολισμού στην εισίδα της Λεωφόρου Φιλής, την είσοδο της πόλης, συντηρούμε τις παιδικές χαρές, το οδικό δίκτυο με ασφαλτόστρωση των δρόμων. Φίλες και φίλοι, θα ήταν προσβολή προς τους κατοίκους αυτού του ιστορικού Δήμου να στερούνται ενός σύγχρονου αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων όπως όλες οι περιοχές του Λεκανοπεδίου και της Ελλάδος και όλης Ελλάδος, να εξυπηρετούνται εν έτη 2017 με τα συγχωρήσεως αποβόθους. Γι' αυτό το λόγο ρίξαμε βάρος στην ολοκλήρωση της αποχέτευσης ακαθάρτων. Ολοκληρώσαμε μαζί με την ανάκλαση την αποχέτευση ακαθάρτων στην περιοχή του Αγίου Πέτρου.
διευκολύναμε τη συνδέση των καταστημάτων, μειώνοντας 10 φορές την τιμή του τετραγωνικού. Υλοποιούμε σήμερα το έργο αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Πηγή και δημοπρατήσαμε την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δημοτικής Ενότητας Φυλής και όλα αυτά με ένα προϋπολογισμό των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Πέραν από τα παραπάνω, στόχος μας είναι η αναβάθμιση των υποδομών που διαθέτει η πόλη και προωθούμε την ανέργεση σύγχρονου παιδικού σταθμού στη θέση Ζαετό, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα, βλέποντας μπροστά, δρομολογήσαμε με την Περιφέρεια Αττικής ένα σημαντικό περιβαλλοντολογικό έργο, πρωτοπόρο στην ελληνική επικράτεια, σε όλον τον Δήμο, με αρχή τη Δημοτική Ενότητα Φυλής, ξεκινάμε την ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή λαμπτήρες LED στα δημοτικά κτίρια και στους δρόμους και φωτοβολταϊκά, ώστε ο Δήμος θα πληρώνει 0 ρεύμα στη ΔΕΗ και 0 πετρέλαιο στα σχολεία. Τέλος, 17 χρόνια μετά το σεισμό του 99, αποκαταστήσαμε το Δημαρχείο και την Πλατεία Φυλής, που είχε κατασκευάσει ο αείμνηστος προκάτοχός μου, ο Νίκος Ολιάκος. Φίλες και φίλοι, θεώρησα χρήσιμο μέσα στον εορταστικό κλίμα των ημερών να κάνω αυτό το μικρό απολογισμό με μοναδικό σκοπό να συσπηρωθούμε όλοι για την επίτευξη του κοινού μας στόχου, που δεν είναι άλλος από την οικονομική, περιβαλλοντολογική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας. Σας διαβεβαιώνω ότι ο Δήμος θα ανταποκριθεί στο ρόλο που του έχει αναθέσει η κοινωνία, να πραγματοποιήσει τα δημόσια έργα που θα βοηθήσουν την τοπική οικονομία να πάρει μπροστά. Παράλληλα, θα δώσει χείρα βοηθείας στους συμπολίτες μας που χτυπήθηκαν από την κρίση, ώστε να ορθοποδήσουν. Θα στηρίξει τα νιάτα της πόλης, προωθώντας την αριστεία και εξασφαλίζοντας θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης στο Δήμο. Θέλουμε, όπως και εσείς, ένα Δήμο που θα στηρίζει τις πρωτοβουλίες των πολιτών, που δεν θα τους καταδυναστεύει, κρατώντας τους όμηρους σε ένα δημαρχοκεντρικό σύστημα, που δεν τους ξεχωρίζει σε δικούς μας και άλλους, σε ντόπιους και ξένους. Θέλουμε με απλά λόγια να προχωρήσουμε ενωμένοι μπροστά, να σβήσουμε τα λίγα που πιθανώς μας χώριζαν και να έχουμε βάση τα πολλά που μας ενώνουν και μας ενώνει η αγάπη για αυτόν τον τόπο. Να κάνουμε όλες και όλοι μαζί το όραμα πράξη, το παρελθόν, το μίζερο αυτό παρελθόν ήδη το έχουμε αφήσει 3 χρόνια πίσω. Παλέψαμε, αγωνιστήκαμε και δημιουργήσαμε ένα ισχυρό Δήμο. Βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία και ελπίδα και βάζουμε τη σφραγίδα της επιτυχίας, τη σφραγίδα της σιγουριάς. Βάζουμε σε αυτό το Δήμο τη δική σας σφραγίδα. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε τα 3 χρόνια που έχω την τιμή να σας εκπροσωπώ και ανταποδίδω την εμπιστοσύνη σας και την αγάπη σας με μόνιμο και διαρκή αγώνα για ένα σύγχρονο ισχυρό Δήμο, γιατί η δική σας αγάπη μου έδωσε τη δύναμη να ξεπεράσω όλα τα εμπόδια που βρήκα, γιατί η δική σας εμπιστοσύνη με έκανε πιο δυνατό και όλη η αυτοδιοίκηση μιλάει για το Δήμο Φυλής, το Δήμο που σήμερα δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ και έχει πάρει τα περισσότερα έργα από ό,τι έχουν πάρει όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος. Φίλες και φίλοι, η χάρη της Παναγιάς μας να μας επισκιάζει όλους. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Μα πάνω απ' όλα, χρόνια πολλά στο Δήμο μας. Χρόνια πολλά στο Δήμο Φυλής. Να είστε όλες και όλοι καλά.